Το πυρομαχικό αιχμή λοιπόν με χρήση του UAV Sarissa SRS-1A είχε εκτοξευθεί πριν μερικούς μήνες, προκαλώντας τεράστιο ενδιαφέρον στην χώρα μας. Πρόκειται για βολή της εταιρείας SAS Technology την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023, η οποία ήταν επιτυχημένη πτυτική δοκιμή του αιχμή SOL. Θα μπορούσε όμως η ίδια εταιρεία να κατασκευάσει μεγαλύτερο σε μέγεθος πυρομαχικό αιχμή με μικρό κινητήρα, ώστε αυτό να εκτοξεύεται από το UAV Talos 2 ακόμα και σε απόσταση που θα πλησιάζει τα 60 με 100 χιλιόμετρα. Αυτό το σενάριο είναι εφικτό είτε σε συνεργασία με άλλες χώρες πιο προηγμένες από εμάς, είτε με την απόκτηση ειδικών από το εξωτερικό για να βοηθήσουν να πετύχει το όλο σχέδιο που είναι φυσικά στα πλάνα της εταιρείας. Πιθανόν οι Κινέζοι που ήρθαν στην εταιρεία σας να αναζητούσαν αυτό ακριβώς. Το βλήμα λειτουργεί ως φορέας μεταφοράς μέσω ενός μη επανδρουμένου αεροσκάφους και μπορεί να εκτοξευθεί και σαν πύραυλος. Στο κατάλληλο ύψος μπορούμε να πετύχουμε την μέγιστη ακτίνα δράσης του όπλου και με λίγα λόγια αν εκτοξευθεί ως βλήμα τύπου stand-off και φέρει προωθητικό σύστημα μικρού ηλεκτροκινητήρα, μπορεί να φτάσει σε ιδανικές συνθήκες ακόμα και τα 60 με 100 χιλιόμετρα. Το πυρομαχικό κατευθύνεται στον στόχο με ακτίνα λέιζερ. Για να δούμε όμως ποιο είναι ακριβώς το πυρομαχικό αιχμή. Το αιχμή SOLM ανήκει σε μια νέα γενιά καινοτόμων συστημάτων πυρομαχικών που μετατρέπει ένα γνωστό και αξιόπιστο όπλο όπως ο πύραυλος 2,75 από ένα όπλο μικρού βεληνικού σε ένα μεσαίου και εκτεταμένου εύρους με σημαντικό χρόνο πτήσης. Το αιχμή μπορεί να πραγματοποιήσει ένα χειρουργικό χτύπημα ακριβίας σε στόχο σε μεγάλες αποστάσεις ανάλογα με το ύψος απελευθέρωσης που συνδυάζει τις φάσεις πτήσης με κινητήρα και ολίσθηση. Στην τελική φάση, το μη επανδρομένο εναέριο όχημα εκτοξεύει τον πύραυλό του σε απόσταση έως και 7 χιλιόμετρα από τον στόχο, παραμένοντας εκτός της ζώνης προστασίας του στόχου. Το αιχμή μπορεί να εκτοξευθεί από το UCAV Sarissa ή ένα UCAV σταθερής πτέρυγας όπως το Talos 2, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη από την SAS Technology. Το ίδιο πυρομαχικό θα μπορούσε επίσης με την κατάλληλη τροποποίηση να τοποθετηθεί σε επιθετικά ελικόπτερα ή αεροσκάφη σταθερών πτερύγων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.